Και πάμε να φτιάξουμε το γλυκάκι της ημέρας. Αλλά πριν δείτε τα υλικά, πρέπει να σας περιγράψω ακριβώς τι θα φτιάξουμε. Θυμάστε και ένα τα μπισκοτάκια που τρώγαμε μικρή, που ήταν μπισκοτάκι αφράτο από κάτω, από πάνω είχε μαρμελάδα και από πάνω είχε σοκολάτα. Αυτό θα φτιάξουμε σε πιο μεγάλο. Πάμε να δούμε τα υλικά. Για το cake choc orange θα χρειαστούμε: για τη μαρμελάδα 20 γραμμάρια φύλλα ζελατίνης, 500 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού και 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Για το παντεσπάνι 200 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 4 αυγά μεσαία, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder και 1 πρέζα αλάτι. Για την επικάλυψη, 400 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert 65%. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε τη μαρμελαδίτσα που θα έχει από πάνω το μπισκότο μας. Ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε ένα μείγμα με χυμό πορτοκάλι και ζελατίνες. Οπότε το πιο βασικό κομμάτι είναι αυτό. Και αυτό που πρέπει να προσέξετε. Έχω 1, 2, 3, 4 φύλλα ζελατίνης. Πόσα γραμμάρια είναι αυτά, Δημήτρη? 20. Γιατί? Είναι 5 επί 4. Μπράβο, είναι 5 γραμμάρια κάθε μία ζελατίνη. Εσείς δεν μπορείτε να βρείτε αυτές τις ζελατίνες στο εμπόριο γιατί είναι επαγγελματικές. Εσείς θα βρείτε διαφορετικές συσκευασίες. Έχει συσκευασίες που έχουν 2 γραμμάρια, 2,5, 3, 3,5, δεν έχει σημασία. Οπότε δεν σας δίνω φύλλα ζελατίνης, σας λέω τα γραμμάρια. Θέλω 20 γραμμάρια ζελατίνης. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό σε όλη τη συνταγή είναι αυτό. Άρα, παίρνουμε τα 20 γραμμάρια ζελατίνης, τα βάζουμε σε ένα μπολάκι και ρίχνουμε παγωμένο νερό για να μαλακώσουμε. Εδώ. Τέλεια. Δεν αφήνουμε για πολλή ώρα τις ζελατίνες μέσα στο νερό και δεν βάζουμε ζεστό νερό γιατί... γιατί η ζελατίνη θα λιώσει μέσα στο νερό και δεν θα πάει τελικά μέσα στη συνταγή μας. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Σε 2 λεπτά και θα είναι έτοιμες. Οπότε, όση ώρα κάνουν οι ζελατίνες έτσι να ρουφήξουν το νεράκι και να μαλακώσουν, πάμε να προσθέσουμε λίγο χυμό πορτοκάλι. Πιο λίγο από 100 ml, εδώ περίπου. Από χυμό πορτοκάλι και ζάχαρη. Βάζουμε πάνω στη φωτιά, ανοίγουμε το μάτι. Οπότε, πολύ σημαντικό να μαλακώσουν οι ζελατίνες και πολύ σημαντικό να πάρει μια βράση το κατσαρολάκι μας. Το πορτοκάλι θεωρείται ότι προέρχεται από τη Βόρειο-Ανατολική Ινδία και την Νότιο-Ανατολική Ασία. Μεταφέρθηκε στην περιοχή της Μεσογείου ενδεχομένως από Ιταλούς εμπόρους μετά το 1450 ή από Πορτογάλους ναυτικούς γύρω στο 1500. Από την Πορτογαλία πήρε και το όνομά του το φρούτο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ο χυμός πορτοκάλι έχει πάρει μια βράση, οπότε χαμηλώνει τη φωτιά. Και άμα έχουν μαλακώσει ζελατίνες, που έχουν μαλακώσει, κοιτάξτε, τις στίβουμε καλά, να φύγει το παραπανίσιο νεράκι. Μέσα στο χυμό πορτοκάλι ανακατεύουμε, μέχρι που να διαλυθεί τελείως η ζελατίνη. Σβήνω τη φωτιά. Τέλεια. Και τώρα σταδιακά προσθέτω όλο τον υπόλοιπο χυμό. Σταδιακά όμως κάτω το, μην το ρίξετε απότομα. Γιατί υπάρχει περίπτωση να παγώσει πολύ γρήγορα η ζελατίνη και να μείνει στον πάτο από το κατσαρολάκι. Οπότε ρίχνουμε λίγο χυμό, ρίχνουμε άλλο λίγο. Και ο τελευταίος χυμός πάει μέσα. Ενώ δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι χυμό θέλετε. Εγώ βάζω πορτοκάλι για να θυμίζει το κλασικό γλυκάκι. Οπότε ο χυμός μας είναι έτοιμος. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να του δώσουμε ένα σχήμα. Γι' αυτό το λόγο θα πάρω ένα τηγανάκι που ντονάτο. Εδώ, επειδή η φόρμα που θα φτιάξω το κέικ είναι αυτή, υπολογίζω πάντα μέσα το ζελέ να έχει μικρότερη διάμετρο. Οπότε το κέικ μου θα είναι εδώ, το μεγάλο μπισκότο, από πάνω θα μπει η μαρμελάδα, οπότε θα είναι μικρότερο και θα φαίνεται τέλεια. Οπότε παίρνω το τηγανάκι εδώ, το αφήνω στην άκρη γιατί σε λίγο θα φτιάξω το κέικ, και μεμβράνη. Εδώ. Έτσι όπως είναι, βάζουμε τη μεμβράνη στο τηγάνι. Και δεν χρειάζεται να την απλώσετε με τα χέρια σας, γιατί κοιτάξτε τι θα γίνει. Με το που ρίξετε μέσα το χυμό, αυτό που θα κάνετε είναι η πιο απλή κίνηση που υπάρχει. Θα κόψετε τη μεμβράνη και θα πάρετε, θα ανασηκώνετε τις άκρες και ουσιαστικά με το που σηκώνετε τις άκρες έρχεται και η μεμβράνη εφάπτεται ακριβώς στο τηγάνι. Εδώ. Σηκώστε λίγο τις άκρες, αφήστε το να πέσει. Τέλεια, 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 τέλεια. Τώρα, το βάζουμε στο ψυγείο.
και περιμένουμε μέχρι που να παγώσει τελείως. Όση ώρα θα μας πάρει να γίνει ουσιαστικά και το κέικ μας από κάτω, το μπισκοτάκι. Που αυτό γίνεται πάρα πολύ απλά. Κλασική περίπτωση βλάβης όπως τη λέμε. Θέλουμε βούτυρο με ζάχαρη στην αρχή να φρατέψουν πολύ καλά. Σε περίπτωση που δεν έχετε μεγάλο μίξερ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο μικρότερο. Και σε περίπτωση που δεν έχετε καθόλου μίξερ, αλλά θέλετε να κάνετε τη συνταγή στο σπίτι οπωσδήποτε, αυτό που θα κάνετε είναι να χτυπήσετε λίγο με το χέρι τη ζάχαρη μαζί με τα αυγά και να προσθέσετε το βούτυρο λιωμένο. Απλά πρέπει να δώσω όλες τις εναλλακτικές για να είμαι σίγουρος ότι θα φτιάξετε όλοι στο σπίτι αυτό το κέικ. Λοιπόν, ζάχαρη, βούτυρο μέσα στο μίξερ, το βούτυρο είναι στη θερμοκρασία δωματίου και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι που να φρατέψει το μείγμα μας. Το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη έχουν αφρατέψει, οπότε θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας από το αλεύρι μου. Άντε να βάλω μία μισή. Συνεχίζω το ανακάτεμα και θα προσθέσω σταδιακά ένα τα αυγά μου μέσα. Με το που απορροφηθεί το ένα αυγό ρίχνουμε το επόμενο, πάντα αυτός ο κανόνας. Και πάντα μα πάντα τα αυγά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Γιατί άμα πάρετε τα αυγά από το ψυγείο και τα ρίξετε μέσα στο βούτυρο, θα πετρώσει το βούτυρο και θα χαλάσει το μείγμα μας. Λοιπόν, και το τελευταίο αυγό μας. Τέλεια. Για μόνο λίγο. Μια χαρά. Λοιπόν, ρίχνουμε τη βανίλια μέσα. Ανακατεύουμε το μπέικιν μαζί με το αλεύρι. Εδώ. Και θα προσθέσουμε βέβαια και λίγο αλάτι. Όλα καλά. Τώρα. Ή θα βγάλετε από το μίξερ τον κάδο και θα ανακατέψετε σιγά σιγά το αλεύρι με μία κουτάλα ή θα το κάνετε πολύ γρήγορα στο μίξερ. Δηλαδή, δεν θέλω να χτυπηθεί παραπάνω από 8 με 10 δευτερόλεπτα. Το έχουμε, θα μετρήσεις 8 με 10. Εντάξει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έχει σταματήσει, μην είσαι άδικος. Εντάξει. Και κοίτα εδώ, άμα ανακατέψουμε μόνο 8 με 10 δευτερόλεπτα, τότε είμαστε εντάξει. Το μείγμα είναι τέλειο, ο όγκος δεν έχει πέσει. Άμα ανακατέψουμε παραπάνω, αρχίζει να δουλεύει η γλουτένη και αντί για κέικ θα φάμε ψωμί. Απλά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνουμε. Έχω σε μιζάρι τη φορμούλα μου 27 εκατοστά και θα ρίξω όλο το μείγμα μέσα. Εδώ. Όπως βλέπετε δεν είναι πολύ, αλλά μην ανησυχείτε, θα φουσκώσει αρκετά. Και θα γίνει ωραίο, γιατί έχουμε και τα αυγά μέσα, έχουμε και το μπέικιν. Τώρα απλώνουμε καλά με τη σπάτουλα και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. 160 βαθμούς προθερμασμένος ο φούρνος, ανοίγουμε, βάζουμε γρήγορα ψηλά εσχάρα για 25 με 30 λεπτά. Πάει μέσα και μόλις είναι έτοιμο το παντεσπάνι μας και έχει κρυώσει τελείως, θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Και ήρθε η ώρα για το τελικό στάδιο της συνταγής μας. Ουσιαστικά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να λιώσουμε την κουβερτούρα μας και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κουβερτούρα Nestlé Dessert 65% κακάο. Κόβεται εύκολα, λιώνει πάρα πολύ εύκολα και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιούμε ποιοτική κουβερτούρα δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχουμε σε ό,τι και να φτιάξουμε. Χρειαζόμαστε δύο συσκευασίες κουβερτούρα, τη μία θα τη λιώσουμε στο μπεν-μαρί και την άλλη θα τη ρίξουμε κρύα μέσα στη λιωμένη σοκολάτα για να ρίξουμε τη θερμοκρασία από τη σοκολάτα. Γιατί το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να μην είναι καυτή η σοκολάτα μας όταν θα πέσει πάνω στο ζελέ. Οπότε, μία συσκευασία την ανοίγουμε όπως είναι και κατευθείαν πάμε στο μπεν-μαρί ή στα μικροκύματα, ό,τι θέλετε, και την αφήνουμε να λιώσει. Σε δύο λεπτάκια θα είναι έτοιμη, βλέπετε κατευθείαν άρχισε να λιώνει. Το πιο σημαντικό εδώ πέρα είναι να προσέξετε να μην έχει καθόλου νερό μέσα στο μπολ. Έστω και λίγο νερό άμα έχει, οποιαδήποτε σοκολάτα και να βάλετε μέσα θα κόψει. Το μόνο σημείο που πρέπει να δίνουμε σημασία όταν λιώνουμε κουβερτούρα είναι αυτό και όλα θα πάνε μια χαρά. Τώρα, την άλλη συσκευασία πρέπει να την ψιλοκόψω. Και όταν λέω να την ψιλοκόψω, εννοώ να την ψιλοκόψω πολύ πολύ καλά για να ρίξω τη θερμοκρασία. Αλλιώς, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να ζεστάνω και τα 400 γραμμάρια να περιμένουν να λιώσουν και συνέχεια να αφήσω τον μπολ μου στην άκρη μέχρι που να κρυώσει περίπου μισή ωρίτσα, να είναι ρευστή η σοκολάτα, αλλά να είναι κρύα. Οπότε αφήνω πάνω σας, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ θα σας δείξω αυτόν τον τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί. Βεβαιωθείτε ότι θα ψιλοκόψετε πολύ καλά την κουβερτούρα σας. Κοιτάξτε εδώ πόσο πολύ την έχω ψιλοκόψει. Αυτός είναι
ο πιο τεχνικός τρόπος και ο πιο δύσκολος. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι αυτός που σας περιέγραψα πριν. Διαλέγετε και παίρνετε. Ποιο σας φαίνεται πιο εύκολο? Το μίξερ είναι, είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά δεν το έχω δώσει σαν εναλλακτική, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ανακατεύουμε στο μπολ την κουβερτούρα μας. Σχεδόν έχει λιώσει, θέλει λίγο ακόμα. Θα πάρω μία πετσετούλα εδώ. Και ήρθε η ώρα να βγάλω το ζελέ μου από το ψυγείο. Εδώ. Τέλεια. Το ζελέ είναι έτοιμο και θα το βγάλετε τελευταία στιγμή από το ψυγείο, γιατί δεν θέλουμε να ζεσταθεί καθόλου. Κοιτάξτε. Είναι εδώ. Κατευθείαν θα βάλουμε πάνω από το παντεσπάνι μας. Πού είναι το παντεσπάνι? Εδώ. Οπότε, αυτό που κάνουμε είναι, αυτή ήταν η πάνω πλευρά, αυτή είναι η κάτω. Παίρνουμε και βάζουμε το πάνω κάτω. Γυρνάμε. Και είναι σαν ένα τεράστιο αυγό μάτι προς το παρόν. Αλλά δεν είναι αυγό μάτι. Θα γίνει το τεράστιο κέικ μας. Και θέλω μία σχαρίτσα. Να πάει όλο το κέικ μου από πάνω. Εδώ. Και τώρα είναι έτοιμο να ρίξουμε τη σοκολάτα από πάνω. Λοιπόν, τώρα η κουβερτούρα μας έχει λιώσει εδώ. Σβήνω το μάτι μου. Και όπως είναι, θα ρίξω μέσα την κρύα, πολύ καλά ψιλοκομμένη κουβερτούρα που έχω ετοιμάσει στην άκρη. Εδώ. Τώρα, εφόσον την έχω ψιλοκόψει καλά, με το που ανακατέψω θα λιώσει η κουβερτούρα και θα ρίξει τη θερμοκρασία από όλη μου την κουβερτούρα. Οπότε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να τη ρίξω πάνω από το ζελέ. Και η κουβερτούρα μου είναι έτοιμη. Θα το καταλάβετε κι εσείς με το που βάλετε το δάχτυλο μέσα. Θα είναι ζεστή, θα είναι λιωμένη, αλλά δεν θα είναι καυτή. Οπότε, όπως είναι, βρόχιδον πέφτει πάνω από το ζελέ μου, εδώ. Τέλεια. Και με μια σπάτουλα φροντίζουμε να πάει παντού. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε, φίλε Δημήτρη? Με το φάμε. Πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Και μόλις κρυώσει η κουβερτούρα, τότε μπορούμε να το φάμε και να το κόψουμε σε κομμάτια. Οπότε θέλω τώρα να κάνεις 5-10 λεπτάκια υπομονή, μέχρι που να είναι έτοιμο το γλυκό μας για να το κόψουμε. Θα μπορούσαμε, αλλά το παραδοσιακό αυτό γλυκό δεν έχει ζαχάροτα. Είναι ατόφιο έτσι όπως το βλέπουμε. Τώρα, άμα θες να το στολίσουμε οπωσδήποτε, θες να το στολίσουμε? Ναι. Μπορείς να κάνεις κάποιες χαρακές εδώ, σ' αρέσει? Εντάξει. Εντάξει, τώρα αυτό έκανα. Θες κάτι άλλο? Κάτω όπως ήταν. Τώρα δεν γίνεται. Τώρα το έχω χαράξει αφού έχει παγώσει σοκολάτα. Λοιπόν, περιμένουμε να κρυώσουν και τα γύρω-γύρω και μόλις κρυώσουν και τα γύρω-γύρω κόβουμε για να σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε το γλυκάκι μας. Έχω βάλει το μαχαίρι μου σε καυτό νερό. Το νερό βέβαια δεν το χρειαζόμαστε πάνω στο μαχαίρι. Απλά θέλουμε να καίει λίγο το μαχαίρι για να μπορέσουμε να κόψουμε καλύτερα το κομμάτι. Και κοιτάξτε εδώ. Ένα. Ξανά το ίδιο. Πίζουμε καλά. Δύο. Και κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Είναι το απόλυτο γλυκό. Για το Cake Choco Orange, βάζουμε τα φύλλα ζελατίνη σε ένα μπολ και προσθέτουμε παγωμένο νερό. Αφήνουμε στην άκρη για 3-4 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι 100 γραμμάρια από το χυμό πορτοκάλι, τη ζάχαρη και μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρει μία βράση. Στίβουμε καλά τις ζελατίνες και τις προσθέτουμε στο κατσαρολάκι με τα υπόλοιπα υλικά. Αφαιρούμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει. Προσθέτουμε σε δόσεις τον υπόλοιπο χυμό και ανακατεύουμε. Απλώνουμε μεμβράνη σε ένα τηγάνι και βάζουμε μέσα το μείγμα. Μεταφέρουμε στο ψυγείο μέχρι να παγώσει. Για το παντεσπάνι, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, τη ζάχαρη και χτυπάμε με σύρμα σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει. Προσθέτουμε μία κουταλιά της σούπας από το αλεύρι, ένα-ένα τα αυγά, τη βανίλια, το αλεύρι ανακατεμένο με το baking powder, αλάτι και χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Μεταφέρουμε σε βουτυρωμένη φόρμα με αποσπόμενη βάση και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 25 με 30 λεπτά στους 160 βαθμούς. Για την επικάλυψη, λιώνουμε σε μπεν μαρί την κουβερτούρα σε κομμάτια, αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε την ψιλοκομμένη κουβερτούρα. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει.
Για τη σύνθεση, τοποθετούμε πάνω από το παντεσπάνι τη μαρμελάδα και μεταφέρουμε σε ταψί με σχάρα. Περιχύνουμε με τη λιωμένη κουβερτούρα, αφήνουμε για λίγα λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής, εδώ. Λοιπόν, αυτό το γλυκό τρώγεται υψηλό ολόκληρο, οπότε έτσι όπως είναι. Όλα τα παιδικά μας χρόνια σε μόλις μία μπουκιά. Είναι συγκλονιστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ευχάριστο να το τρως, πάρα πολύ δροσερό και πάρα πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Περιμένω φωτογραφίες γιατί είμαι σίγουρος πως όλοι θα το φτιάξετε. Συνεχίζω εγώ. Σε πειράζει? Όχι.